Σύσκεψη για τις καλύβες στο ΔΕΛΤΑ Εύρου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, δασαρχείο, στρατός, ο φορέας του ΔΕΛΤΑ Εύρου, ο σύλλογος ενίσιο ΔΕΛΤΑ, η αστυνομία, ενώ απόντες ήταν όλοι οι βουλευτές του νομού, παρότι προσκλήθηκαν. Ωστόσο, σύμφωνα με το Εύρος 24, τη μεγαλύτερη εύστηση έκανε η απουσία του Αναστάσιου Δημοσχάκη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος στο παρελθόν έχει καταθέσει ερωτήσεις που αφορούν στη διευθέτηση του προβλήματος. Οι βουλευτές Νατάσα Αγκαρά και Νίκος Ρίζος συνόδευαν τον Γιώργο Σταθάκη στην περιοδία του στο νομό Εύρου, ενώ ο Γιώργος Καΐσας δήλωσε ασθένεια. Σαν Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος, όλοι οι φορείς που παρευρεθήκαν εδώ, αυτό που μας είπανε είναι ότι είναι μαζί μας. Έτσι, εμείς θέλαμε να ακούσουμε αυτό. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Αυτή τη φορά όμως, κατόπιν συνεννόησης με όλους τους φορείς, τους εμπλεκόμενους φορείς που είναι για το ΔΕΛΤΑ του Εύρου, κατόπιν συνεννόησης πιστεύουμε και νομίζω εγώ προσωπικά ότι θα βρεθεί μια λύση για το ΔΕΛΤΑ του Εύρου, για τις καλύβες του ΔΕΛΤΑ του Εύρου. Τώρα, πρέπει κάποια στιγμή να καθίσουμε κάτω και με τους βουλευτές μας. Να μπορέσουμε να μιλήσουμε και με αυτούς τους ανθρώπους. Να μπορέσουμε να φέρουμε βουλευτές από την Αθήνα, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για το περιβάλλον, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, να τους πάρουμε μέσα στο ΔΕΛΤΑ να δουν πού ζούμε εμείς. Να έρθουν να δουν τις καλύβες μας, να έρθουν να δουν τις βίλες μας. Ναι, αυτό με την παράταση δεν είναι αρμόδιοτητα ούτε του Δήμου, είναι αρμόδιοτητα του Υπουργείου. Πρέπει το Υπουργείο να δώσει μια παράταση. Αυτό ζητάμε, να δοθεί η παράταση για να μπορέσουμε με τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση για τις καλύβες. Κύριε Καρτουλάρη, 50 χρόνια είναι το ζήτημα αυτό, όπως υπόθηκε μέσα στην αίθουσα. Ωστόσο, ποτέ ουσιαστικά δεν ήρθε έτσι με τόση μεγάλη συμμετοχή στην προσυζήτηση. Γιατί τώρα? Γιατί έχει φτάσει ο κόμπος χτένης. Δεν πάει άλλο. Αυτό που λέγαμε ότι μας κοροϊδεύουν, μας κοροϊδεύαν τόσα χρόνια. Πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά είναι όλοι μαζί μας. Όχι ότι δεν ήτανε, ήτανε. Αυτή τη φορά όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να βγάλουμε μια λύση. Πόσα άτομα δραστηριοποιούνται σήμερα εκεί? Σήμερα στο ΔΕΛΤΑ, στο σύλλογό μας είναι 106 εγγεγραμμένες καλύβες. Συνολικά, γιατί υπάρχουν και οι ανώνυμες καλύβες, με τα πρακτικά που έχει το δασαρχείο είναι νομίζω στις 174, κάτι τέτοιο. Λίγες ώρες νωρίτερα, ωστόσο, πριν τη διεξαγωγή της σύσκεψης, η βουλευτής του Εύρου, κυρία Γκαρά, σε δηλώσεις του στο Εύρος 24, τόνισε. Γίνεται μία σύσκεψη σήμερα για τις καλύβες στο ΔΕΛΤΑ του Εύρου. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν υπάρχει κάποια αρνητική εξέλιξη. Είναι πολύ ξεκάθαρο το πλαίσιο το οποίο έχουμε θέσει. Συγκεκριμένα, ήδη έχει νομοθετηθεί η παράταση των 2 ετών προκειμένου να υπάρχει ένα περιθώριο για να ολοκληρωθεί το προεδρικό διάταγμα που θα περιγράφει τις προδιαγραφές για την σύσταση και ύπαρξη στις καλύβες του Εύρου, προκειμένου πλέον να είναι νόμιμη η λειτουργία και η εγκατάστασή τους, ώστε να διευκολύνουμε και να προστατεύσουμε και τους επαγγελματίες και να ισχυροποιήσουμε και τα επαγγέλματα και τη δραστηριότητα η οποία υπάρχει μέσα στο ΔΕΛΤΑ του Εύρου, πάντοτε βέβαια με προδιαγραφές και με όρους προστασίας και συναρμόνισης με το ιδιαίτερο περιβάλλον που υπάρχει στο ΔΕΛΤΑ. Ήδη ο συνάδελφός μου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημοσχάκης, κατέθεσε μία ερώτηση που κατ' εμέ είναι παράλογη, διότι και θα έλεγα και ίσως σε προεκλογικούς τόνους στο δικό τους πλαίσιο, διότι βρίσκονται από μόνοι τους στη Νέα Δημοκρατία σε προεκλογικό κλίμα. Ενώ εμείς δεν βρισκόμαστε, συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά μας για την στήριξη της ελληνικής κοινωνίας και της οικονομίας. Ο κύριος Δημοσχάκης λοιπόν κατέθεσε το μήνα Απρίλιο μία ερώτηση και ρωτάει τι θα γίνει και γιατί έχει προγραμματιστεί η κατεδάφιση των καλυβών, το οποίο δεν υπάρχει, ενώ η παράταση λήγει το Νοέμβριο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν υπάρχει λογική σε αυτήν την πρόταση. Συνεχίζουμε λοιπόν κανονικά. Ήδη οι μελέτες εκπονούνται για τη σύσταση του Προεδρικού Διατάγματος. Είμαστε σε συνεννόηση με όλες τις υπηρεσίες και με το Υπουργείο. Αν χρειαστεί περισσότερος χρόνος παράτασης έως την ολοκλήρωση του Προεδρικού Διατάγματος, θα δοθεί και η παράταση. Και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι εμείς και αυτή η κυβέρνηση έδωσε οριστική λύση στο θέμα των καλυβών του Εύρου, ενώ
καμία προηγούμενη κυβέρνηση δεν το είχε κάνει. Αντιθέτως, έστελνε τους ιδιοκτήτες των καλυβών και τους μικρούς επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εκεί στα δικαστήρια. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε κάθοδος εκπροσώπων των φορέων στην Αθήνα για άσκηση πίεσης σε έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα. Επειδή δεν υπάρχει χρόνος, αφού τον Νοέμβριο του 19 λήγει η διάταξη του Πάνου Καμένου, τότε Υπουργού Άμυνας, που εκδόθηκε πριν από 1,5 χρόνο και είχε ισχύει για 2 χρόνια, οι φορείς προτίθεται να ζητήσουν παράταση άλλα 2 χρόνια στην ισχύ αυτής της διάταξης. Στη φαρέτρα τους θα έχουν, εκτός από το επιχείρημα της εθνικής σημασίας να υπάρχουν οι καλύβες του ΔΕΛΤΑ και οι δραστηριότητες των ψαράδων στην περιοχή, θα έχουν και ψηφίσματα του Περιφερειακού Συμβουλίου και του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης. Μέσα στη σύσκεψη εκφράστηκαν οι ανησυχίες όλων των παρισταμένων, αφού οι διώξεις και τα δικαστήρια δεν έχουν σταματήσει επί της ουσίας και οι καλύβες στο ΔΕΛΤΑ Εύρου θεωρούνται αυθαίρετες και εκ του νόμου παράνομες που πρέπει να καταδαφιστούν.